Πάμε να δούμε διδύμους. Σίγουρα τα οικονομικά ζητήματα είναι αυτά που σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είναι στο μυαλό σας και ενδεχομένως να ψάχνεστε, να βρείτε τρόπους για να προκύψουν νέες πηγές εσόδων ή να εκμεταλλευτείτε καλύτερα τις ήδη υπάρχουσες ή να βρείτε έναν τρόπο να πουλήσετε καλύτερα τα προϊόντα της δουλειάς σας, να εκμεταλλευτείτε τα ταλέντα που μπορεί να έχει ο καθένας από εσάς. Είναι μια εβδομάδα, είπαμε ότι είναι ιδιαίτερη, ίσως είναι η πιο ιδιαίτερη εβδομάδα του χρόνου όλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα θα πρέπει να είμαστε κι εμείς όσο λιγότερο γίνεται, πώς το λένε, να είμαστε μάλλον λίγο πιο ψύχρεμοι σε ό,τι ακούμε και σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Σημερινή ημέρα είναι η Σελήνη στο ζώδιό σας, έχει μια αντίθεση με τον Άρη, άρα είναι μια απαιτητική μέρα για σας, κυρίως οι πρωινές ώρες. Είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί για ψιλοπίδημα να χαλαστείτε ή να εκνευριστείτε ή να προκύψει και μια συμφωνία και όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων να σας ζωρίσει λίγο τη διάθεσή σας.